Το βέβαιο είναι ότι εγώ δεν έχω προαναγγείλει ανασχηματισμούς, όπως προανήγγειλε ο κύριος Γεωργαπετρίτης και στη συνέχεια ήρθε να προαναγγείλει και φυσικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, του οποίου είναι προνομία προφανώς από το Σύνταγμα η αλλαγή και η αναδιαμόρφωση της κυβέρνησης, και στη συνέχεια να τον πάρει πίσω τον ανασχηματισμό με νέα δήλωσή του σε δημοσιογράφους, προφανώς γιατί φαίνεται να υπάρχει ένα κυβερνητικό αλαλούμ, ειδικά μετά τις πιέσεις, πραγματικές πιέσεις που δέχεται ο κύριος Πέτσας και οι οποίες αντανακλούν στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, καθώς αρνείται να δώσει τη λίστα. Πάτε στο θέμα με τα μέσα. Νομίζω ότι είναι απολύτως συνδεδεμένο το θέμα αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι ο κύριος Πέτσας και το Μαξίμου συνολικά και ο κύριος Μητσοτάκης αρνούνται να δώσουν τη λίστα με τα μέσα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν ή μάλλον με τα ποσά τα οποία κατευθύνθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το προηγούμενο διάστημα, σε ανύπαρκτα site, σε ανύπαρκτες, αν θέλετε, δημοσιογραφικές ιστοσελίδες, σε οργανισμούς οι οποίοι είναι αμφιβόλου ιδιοκτησίας, αμφιβόλου ποιότητας, και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό ζήτημα εκεί, το καταλαβαίνετε, το οποίο επηρεάζει κατά τη γνώμη μου και τις αποφάσεις του κυρίου Μητσοτάκη σε σχέση με τον ανασχηματισμό. Δηλαδή, τώρα, εσείς ζητήσατε τι θα και γίνει. Επίσημα να δοθούν αυτά τα στοιχεία, έτσι. Βεβαίως, εχθές ο κύριος Τσίπρας κατέθεσε ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό που μας κάνει εντύπωση όμως, κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας την ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά το ερώτημα είναι γιατί έπρεπε να φτάσουμε εκεί. Γιατί ο κύριος Πέτσας μετά από 15-20 μέρες που του ζητάμε τα ποσά τα οποία δαπάνησε το ελληνικό κράτος, αυτά είναι κρυφά. Αυτά δεν έχει δικαίωμα να τα γνωρίσει η αντιπολίτευση και ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Για ποιο λόγο έπρεπε λοιπόν να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο για να γίνει κάτι το οποίο σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, σε ένα κράτος διαφάνειας, σε ένα κράτος δικαίου, θα έπρεπε να είναι το απολύτως αυτονόητο? Δεν ξέρω, μας πει ο κύριος Λιβανός, αν είναι θέμα, υπάρχει θέμα ουσίας ή θέμα χειρισμών, ας πούμε. Ναι, είναι πολύ απλό και απορώ πως ο κύριος Τζανακόπουλος, που είναι έξυπνος άνθρωπος, δεν το έχει καταλάβει. Εμείς ακολουθούμε μια κρυστάλλινη διαδικασία, την οποία δυστυχώς δεν ακολουθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα σας πω μετά όταν κυβερνούσε για το θέμα των... Γιατί δεν τα δίνετε στη δημοσιότητα, κύριε Λιβανέ? Ναι, αυτό θα σας πω ακριβώς τώρα. Ναι, πείτε το όμως, γιατί... Ακριβώς. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς γιατί δεν το δίνετε? Προφανώς, εμείς δεν συμψηφίζουμε. Απλά το λέω γιατί μου κάνει εντύπωση ότι προέρχεται αυτή η θέση από τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει, πρακτικά, λοιπόν, υπάρχει μέσο πρακτικά, το οποίο έχει λάβει 900.000 λοιπόν, ευρώ. Πρακτικά, υπάρχει λοιπόν μέσο ιδιοκτήτης που έχει λάβει 900.000 ευρώ, όπως διαβάζουμε στα δημοσιεύματα? Δεν το γνωρίζω αυτό και περιμένω. Πώς να το γνωρίζετε, αφού δεν έχει δοθεί η λίστα στη δημοσιότητα? Θέλετε να απαντήσω στην ερώτησή σας? Και απαντήστε. Ωραία. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όπως σας έχει πει επανειλημμένα ο κύριος Πέτσας, ο οποίος έχει έρθει δύο φορές στη Βουλή και έχει απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Έδωσε, γιατί έκρινε ότι πρέπει να γίνει αυτή η μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης όλου του ελληνικού λαού, έδωσε σε μια εταιρεία τη δυνατότητα διαχείρισης του κομματιού της επικοινωνίας και κράτησε στο Υπουργείο Οικονομικών τη διαχείριση των χρημάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή δεν πήρε καμία ιδιωτική εταιρεία κανένα ευρώ για να το διαχειριστεί. Το Υπουργείο Οικονομικών αυτή τη στιγμή, με τη λίστα την οποία ανακοίνωσε νομίζω η γραμματεία του κ. Πέτσα, δηλαδή 1.200 αν δεν κάνω λάθος μέσα, τα οποία μπήκανε σε αυτό το πρόγραμμα διαφήμισης, ήταν μέσα από όλες τις πλευρές, δηλαδή δεν ήταν μόνο πολιτικά και οικονομικά, διότι ο κόσμος διαβάζει και άλλα μέσα και έπρεπε να έχει αυτήν την καμπάνια μπροστά του. Αυτά λοιπόν τα μέσα ανακοινώθηκαν. Το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα τσεκάρει σε σχέση με αυτά τα οποία έπρεπε να έχουν ανεβάσει, τα μπάνερ, τις διαφημίσεις κλπ, αν και κατά πόσο τα ανέβασε. Και στη συνέχεια θα γίνουν οι πληρωμές, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Και μόλις ολοκληρωθεί αυτός ο κατάλογος, όπως πήρατε και πήραμε όλοι από τη δημοσιότητα τον κατάλογο των μέσων που πήραν τα χρήματα, θα μπουν δίπλα και τα ποσά. Οπότε έχετε λίγη υπομονή, θα τα δείτε και θα τα δούμε όλοι. Εσείς όμως λέτε δεν έχουν δοθεί τα ποσά. Αν εγώ επιτρέπετε κάποια θεωρώ... ποσά. Να τελειώσω λίγο τη σκέψη μου και απαντάτε συνολικά, κύριε Τζανακόπουλο, γιατί δεν είστε και εδώ και δεν θα είναι εύκολο. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω εγώ είναι ότι αυτή είναι μια συλλογιστική. Αυτή είναι η συλλογιστική της κυβέρνησης, αυτό το πρόγραμμα ακολούθησε. Δύο πράγματα ήθελα να πω. Ένα, όταν ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα έκανε μια αντίστοιχη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, ήρθε στη Βουλή και κατατροπώθηκε. Καλό θα είναι λοιπόν να είναι πιο καλά προετοιμασμένος από την προηγούμενη φορά. Και το δεύτερο, θα ήταν χρήσιμο για μια ουσιαστική συζήτηση να έχει μαζί του στη φαρέτρα του τα στοιχεία
όλων των διαφημίσεων που εδώσατε εσείς ως κυβέρνηση στα μέσα ενημέρωσης, από τις ΔΕΚΟ, από τα προγράμματα τα οποία υπήρχαν από την αντίστοιχη Γενική Γραμματεία, για να δούμε αν και εκεί υπήρχε λογοδοσία την οποία εμείς κάνουμε πράξη. Σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις αρχές του κράτους δικαίου και της διαφάνειας, όλες οι δαπάνες του ΣΥΡΙΖΑ είναι κρυστάλλινες και δημοσιευμένες. Σε αντίθεση με τις δαπάνες της Νέας Δημοκρατίας, που επέλεξε, ακούστε, η Νέα Δημοκρατία να δώσει το πρόγραμμα σε ιδιωτική εταιρεία. Ξέρετε για ποιο λόγο? Δεν το έδωσε. Μόλις σας το είπα. Για να αποφύγει. Μόλις σας το είπα ότι δεν το έδωσε. Όλα τα χρήματα διατίθενται από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα αναρτηθούν στη διάβγεια οι αναρτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Όχι, δεν άκουσα εγώ κάτι για διάβγεια. Εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει μια μεθόδευση για να αποφύγει η κυβέρνηση να αναρτήσει τις δαπάνες. Οι δαπάνες που μέχρι σήμερα έχουν γίνει έχουν αναρτηθεί στη διάβγεια. Όχι, είναι η απάντηση. Εσείς μπορεί να θέλετε να δείτε και να καταλάβετε ότι θέλετε, ξαναλέω, αλλά αυτή τώρα, δεν είναι η αλήθεια. Σε ό,τι αφορά την αλήθεια, λέω, και αφήστε τώρα. Πώς δεν λέω την αλήθεια? Επείτε μου, έχουν αναρτηθεί τα ποσά που έχουν δοθεί μέχρι στιγμή στη διάβγεια? Όχι. Δεν έχουν αναρτηθεί. Αυτό μάλιστα θα γίνει μόλις τα ποσά οριστικοποιηθούν. Πώς να ποσά, ξαναλέω, που έχουν δαπανηθεί ήδη. Διότι κάποια μέσα έχουν ήδη πάρει όλα χρήμα. Μαζί. Α, όλα μαζί. Θα. Όλα μαζί. Εγώ πάντως, για να μπορείτε να τα μελετήσετε και να τα συγκρίνετε. Κύριε Λιβανέ, κατάλαβα απολύτως αυτό που θέλω να πει. Αφού τα μαγειρέψετε, ενδεχομένως να τα αναρτήσετε. Εγώ θα περιμένω. Εμείς δεν μαγειρεύουμε. Είμαστε υπέρ της υγιεινής διατροφής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σχόλιο σας για την προηγούμενη Παρασκευή και την ερώτηση του κυρίου Τσίπρα στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ήταν και πολύ καλή μέρα για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό μπορείτε να το ισχυρίζεστε εσείς, όπου νομίζετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι Ηρακλής, Μωυσής, ο σωτήρας της χώρας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που είδαν οι Έλληνες πολίτες ήταν έναν κύριο Μητσοτάκη αμήχανο, χωρίς σχέδιο για την οικονομία, χωρίς καμία δυνατότητα να απαντήσει και διαστρεβλωτή μιας πραγματικότητας η οποία είναι σαφής. Και ξέρετε ποια είναι, κύριε Λιβανέ? Ποια είναι? Ότι για το 2021 έχετε συμφωνήσει με την Κομισιόν και με τους υπόλοιπους θεσμούς να επιστρέψετε σε πρωτογενή πλεονάσματα. Προσπάθησε ο κύριος Μητσοτάκης να, αν θέλετε, διαστρεβλώσει το κείμενο της 16ης Ιουνίου, το οποίο όμως ξέρετε τι λέει. Ναι. Ξέρετε τι λέει. Τι λέει. Και αν γνωρίζατε τη γλώσσα με την οποία διαπραγματεύονται οι θεσμοί, θα ήσασταν πολύ πιο ανήσυχος αυτή τη στιγμή. Αλλά φαντάζομαι ότι ίσως και εσείς ο ίδιος να πιστεύετε τα αφηγήματα και τις φαντασιώσεις του κ. Μητσοτάκη, διότι διαφορετικά δεν θα ήσασταν και κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος. Σας λέω λοιπόν ότι το κείμενο αυτό λέει το εξής. Λέει ότι με βάση τις προβλέψεις και τις προβολές της Κομισιόν, η Ελλάδα αναμένεται το 2021 να επιστρέψει σε πρωτογενή πλεονάσματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό στη γλώσσα της διαπραγμάτευσης? Αυτό είναι η ιονή δέσμευση της Ελλάδας να επιστρέψει σε πλεονάσματα. Διότι αν δεν επιστρέψει, τότε θα αναγκαστείτε να πάρετε μέτρα. Και εκεί θα είναι που θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις πολιτικές τις οποίες υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τις πολιτικές τις οποίες προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις πολιτικές περικοπών της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικές περικοπών που ήδη έχουν ξεκινήσει στον ιδιωτικό τομέα, καθώς με δικό μόνο σας νόμο... Μόνο περικοπές φόρων είχαμε μέχρι τώρα ναι. Από τη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε τι είχαμε με τη Νέα αυτό Δημοκρατία. Είχαμε περικοπή μισθών. Επιτρέψτε μου να το πω. Ακούστε με λίγο. Είχαμε περικοπές μισθών κατά 20% με νόμο στον ιδιωτικό τομέα που ψήφισε και ο κύριος Λιβανός. Επομένως, μη μου λέτε για περικοπές φόρων, που στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνατε ήταν να μειώσετε τον έμφυα κατά 150 εκατομμύρια όταν τον είχαμε μειώσει κατά 400. Αχ, κύριε λοιπόν, να σας πω κάτι. Επειδή η συζήτηση μπερδεύεται έτσι. Όχι, δεν μπερδεύεται καθόλου, είναι πάρα πολύ σαφής. Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε. Λέτε ότι υπήρξε ένα έγγραφο το οποίο... Όχι έγγραφο. Τι είναι αυτό? Ήταν η απόφαση του Eurogroup της 16ης Ιουνίου. Όχι απλό έγγραφο. Ωραία. Αυτή η απόφαση λοιπόν λέτε ότι
κατ' ουσίαν δεσμεύει τη χώρα για πλεονάσματα και αυτό τι σημαίνει. Το 2021. Το 2021. Και αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι εμείς θα πάρουμε έκτακτα μέτρα και θα μπούμε πάλι σε μνημόνιο. Αυτό λέτε. Βεβαίως. Και σας λέω λοιπόν εγώ και απορώ πραγματικά, διότι μπορεί άλλοι να μην ξέρουν να διαβάζουν, αλλά από ό,τι έχω δει το βιογραφικό σας, έχετε σπουδάσει και στο εξωτερικό στην Αγγλία. Άρα, αν διαβάσετε καλά αυτό το οποίο μας έφερε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή και ολοκληρωμένα, θα καταλάβετε ότι το μόνο που δεν λέει είναι αυτό το οποίο ισχυρίζεστε. Σας ξανά, δηλαδή, τι λέει, θέλετε να σας πω τη φράση. Αν μου επιτρέπετε. According to the forecasts. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και μετά λέτε τα according. Of the European Commission, Greece is expected to return to primary surpluses in 2021. Ωραία. Θέλετε να σας το μεταφράσω. Εγώ αυτό το οποίο. Όχι, γιατί καταλαβαίνω αγγλικά. Πολύ αυτό ωραία. Το οποίο, είναι ακριβώς η φράση την οποία είπα προηγουμένως. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω εγώ είναι ότι εδώ είμαστε και θα κρυθούμε και εσείς από τα λεγόμενά σας και εμείς από τις πράξεις μας. Προφανώς για να έχω αυτή τη θέση και να κάθομαι εδώ απέναντί σας αυτή τη στιγμή, πιστεύω και στο όραμα και στο πρόγραμμα του κυριακού Μητσοτάκη. Όμως, ήθελα να σας πω κάτι πολύ απλά νούμερα, τα οποία τα έφερα εδώ μαζί μου, γιατί ήμουν βέβαιος ότι θα θέλατε να αλλοιώσετε την πραγματικότητα. Για ποιο πράγμα? Σήμερα, για την οικονομία. Έχουμε κάποιους δείκτες οι οποίοι δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν. Ούτε από τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από εσάς, όσο καλή προσπάθεια και αν κάνετε. Σε όλους τους δείκτες αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, υποδομών, ανταγωνιστικότητας, μέσα στους τελευταίους μήνες που κυβερνάει αυτός ο κύριος Μητσοτάκης που εσείς τον λέτε όπως τον λέτε κάθε μέρα, εμείς έχουμε ανέβει σε όλους αυτούς τους δείκτες. Στην αυτοί ανάπτυξη δείκτες, πώς τα πήγατε, κύριε Λιβανέ? Εννοείται το πρώτο. Είχατε το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ύφεση η μοναδική χώρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για δείτε λοιπόν τα πραγματικά νούμερα. Ποια έρχεστε είναι τα και μας λέτε. 0,9% ύφεση το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήρατε τη χώρα να τρέχει με ανάπτυξη 2,8%. Έρχεστε και μας λέτε. Την φέρατε πριν τον κορονοϊό. Ελάτε, σε ύφεση 0,9% το 2019. Ελάτε να δούμε λοιπόν τώρα ποια είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Και εγώ τα έχω και τα στοιχεία να τα δώσω εδώ στους δημοσιογράφους συγκεκριμένα. Στο πρώτο τρίμηνο του 2020, αυτό που διανύουμε και κυβερνάει σας λέω, το η Νέα Δημοκρατία. Επιτρέψτε μου. 2019. Επιτρέψτε θα απαντήσετε για το τέταρτο τρίμηνο. Ναι. Πριν τον κορονοϊό. Είχε ύφεση η χώρα. Θα απαντήσω. Ήταν σε ύφεση. Συρρυκνώθηκε η οικονομία. Θα απαντήσω. Λέμε ότι όταν όλη η Ευρώπη έτρεχε με 3,9 ύφεση, η Ελλάδα με 3,6 ύφεση, η Ελλάδα ήταν στο 0,9. Τα προηγούμενα χρόνια που κυβέρναγε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά είναι νούμερα που δεν τα βγάζω το κεφάλι μου, έτσι. Ο μέσος όρος ήταν 2,3, ο δικός σας μέσος όρος ήταν 0,7. Αυτά είναι τα πραγματικά νούμερα. Εμείς όμως δεν θέλουμε να σταθούμε μόνο στα πραγματικά νούμερα και στους δείκτες. Θέλουμε να σταθούμε στο κλίμα το οποίο υπάρχει στην αγορά, στο κλίμα το οποίο υπάρχει σε όλο τον κόσμο και τη διάθεση να δουν την Ελλάδα ως ένα τόπο επενδύσεων που πολλά πράγματα αλλάζουν. Τι αλλάζει? Αλλάζει η γραφειοκρατία. Δηλαδή ισοπεδώνουμε τη γραφειοκρατία που δεν σας άρεσε που το λέγαμε προεκλογικά. Τι αλλάζει? Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο κινείται το δημόσιο, διότι ψηφιοποιούνται σταδιακά όλες οι διαδικασίες που διευκολύνουν και τον πολίτη και τον επενδυτή. Τι αλλάζει στη δικαιοσύνη? Βάζουμε σε ταχύτερους ρυθμούς όλο το δικαιωτικό μας σύστημα και τα δικαστήριά μας. Τι αλλάζει στην πραγματικότητα της οικονομίας? Μειώνουμε τους φόρους. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Μειώνουμε τους φόρους και τους έχουμε μειώσει σε όλα τα επίπεδα. Τι αλλάζει? Αλλάζει ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο δουλεύει. Τι αυτό άλλο δηλαδή αλλάζει? Ότι οι πολίτες αποκτούν εμπιστοσύνη πια στους θεσμούς και στην κυβέρνηση. Κύριε και Λιβανέ, όλα αυτά αποτυπώνονται στην προσπάθεια. Ναι. Κλείνω, ή κλείνω να με αυτό. Κάνετε διάγγελμα. Εάν δείτε. Όχι, λέω την άποψή μου και απαντάτε και εσείς. Εντάξει, μετά. Επειδή κάνουμε μια εάν συζήτηση, δείτε λοιπόν εχθές την παρουσία του κύριου Μητσοτάκη στο Bloomberg, τα λόγια του ίδιου του κύριου Bloomberg, που είναι αυτός που είναι, εν πάση περιπτώσει, στο επίπεδο της δημοσιογραφίας της διεθνούς, θα καταλάβετε ότι ούτε τα 20 εκατομμύρια τα οποία ισχυρίζεστε και εμέσως πλην σαφώς υπενήσεστε ότι εμείς χρηματοδοτούμε τα μέσα για να λένε ότι είναι καλός ο Μητσοτάκης. Όχι, μην το ξαναπείτε. Όταν τα διεθνή μέσα και δι' αυτού του κύρους
έρχονται και λένε αυτά τα οποία είπε χθες μόνος του. Βάλτε το, αφού ξέρετε αγγλικά όπως είπατε πριν, να δείτε τι είπε ο κύριος Bloomberg. Και στη συνέχεια πώς ανταποκρίνεται η διεθνής κοινότητα. Και γι' αυτά θα πρέπει να είστε και εσείς ευχαριστημένοι και να μην είστε μίζεροι και να με μεμψιμηρείτε, διότι ακούστε, όταν πάει μπροστά η Ελλάδα, πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Το πρόβλημα, μια κουβέντα. Εγώ θα ήθελα πάντως ένα σχόλιο και για τις πρέσπες. Έτσι, γιατί. Μια κουβέντα να το κλείσουμε αυτό. Γιατί, μια κουβέντα από τη δική μου τη μεριά όμως, σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Λιβανός, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα πω το εξής. Και στην κυβέρνηση και στους κυβερνητικούς βουλευτές, αυτή η αυταρέσκεια και η αλαζονία την οποία επιδεικνύουν στον τρόπο με τον οποίο διαφημίζουν τους εαυτούς τους και αυτοθαυμάζονται, είναι σε απόλυτη αναντιστοιχεία με αυτό το οποίο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία? Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μία βαθύτατη κρίση. Έχουμε μείωση 20% στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Έχουμε μία συνθήκη όπου η μικρή και μεσαία επιχείρηση στην κυριολεξία χυμάζεται. Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης. Η ύφεση στην Ελλάδα θα είναι εξαιρετικά υψηλή και ο λόγος για τον οποίο το πρώτο τρίμηνο ήταν χαμηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης ήταν διότι η Ελλάδα δεν είναι τόσο εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις του διεθνούς εμπορίου. Αντίθετα, η οικονομία της στηρίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην εσωτερική κατανάλωση. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα έχει μπει σε ηφαισιακή πορεία από το τέταρτο τρίμηνο του 2019, δηλαδή πριν καν συζητήσουμε για τον κορονοϊό. Επομένως, η όλη συνθήκη είναι εξαιρετικά προβληματική και θα ήταν καλύτερο για την κυβέρνηση να διατηρεί χαμηλότερους τόνους. Κύριε Τζανακόπουλο, να σας κάνω μια ερώτηση ειλικρινή. Θέλετε να πετύχει η ελληνική κυβέρνηση? Θέλετε να πετύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Θέλουμε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες, οι προσδοκίες και τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και δυστυχώς με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη αυτό είναι αδύνατον και το έχουμε προβλέψει εδώ και καιρό. Άρα, και είναι μπροστά μας. Άρα η ελπίδα σας είναι, η ευχή σας είναι να αποτύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η δικιά μας δουλειά, ακούστε κύριε Λιβανέ, εμείς σας προτείναμε τι θα έπρεπε να κάνετε για να περιορίσετε την ύφεση. Επομένως, την απάντηση την έχετε ήδη μπροστά σας. Σας είπαμε, εμπροστοβαρές πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας, στη συνέχεια στήριξη των θέσεων εργασίας, στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης. Δεν κάνατε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό κάνουμε. Αλλά δεν απαντάτε με ένα απλό ναι ότι θέλετε να πετύχει η ελληνική κυβέρνηση. Εγώ σας αυτό είπα είναι τραγικό. Ότι θέλω να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Και κάνω την πολιτική εκτίμηση ότι η κυβέρνηση αυτή δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, πώς να επιτύχει όταν όλες τις πολιτικές ή η συντριπτική πλειονότητα των πολιτικών της βρίσκονται σε λάθος και αντικοινωνική κατεύθυνση. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα θέλαμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Την επόμενη φορά όμως θα φροντίσουμε να είστε εδώ παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.